Εκτό βέβαια από αυτά, μα έχει ετοιμάσει και λοιπόν, επιστημονικέ είναι... ανακαλύψει. Ναι. αυτό ήταν τα πρώτα δύο μέρε. Ναι, έχουμε ένα δεύτερο κομμάτι, έτσι, α το πούμε, έτσι, στο πνεύμα τη ημέρα περί mm -hmm. εισαγωγικά θαυμάτων και ε, τέτοιου είδου καταστάσεων. Λοιπόν, έχουμε διάφορε ε, ανακαλύψει και εφευρέσει που έγιναν τυχαία. Ξεκινάμε με την πιο, αυτή που θεωρείται την πιο σημαντική, που έχει παίξει το πιο σημαντικό ρόλο. Ε, είναι η Πενικυλίνη. Ο Αλεξάνδρου Φλέμπικ 28, Βρετανό βακτηριολόγος, έκανε πειράματα α, στο εργαστήριό του, έφυγε δύο εβδομάδες διακοπές και όταν γύρισε είτε είχε ξεχάσει να καθαρίσει μια ένα μια καλλιέργεια στο, στο τριβλίο αυτό το Petri Dish που λέμε, mm -hmm. το πιατάκι το, το εργαστηριακό, mm -hmm. είχε ξεχάσει εκεί μια καλλιέργεια στα φιλόκοκου. Όταν λοιπόν γύρισε και πήγε να καθαρίσει το, τα, τα, τα πιατάκια του αυτά, À, τα τριβλία, ε, είδε ότι είχε πάει σε αυτό το πιατάκι, είχε πάει μούχλα. Ένα μίκητα μούχλα, μουχλιασμένο μούκητα. Και, και αυτή ήταν μια τυχαία. Α, είδα, ανακαλύψη. είδα, λοιπόν, είδα αυτό λοιπόν. Το 15 Αύγουστο. Είδε λοιπόν. Όχι. Α. Στο 15 Αύγουστο. Αυτά είναι τυχαίε ανακαλύψει. Στο 15 Αύγουστο τελειώσαμε με τι ανακαλύψει 15 Τώρα πήγαμε στα θαύματα τη ημέρα. Mm -hmm. Λόγω τη ημέρα. Λοιπόν. Ε, και είδε λοιπόν ότι ο μύκητα αυτό είχε εξοντώσει το σταφυλόκοκο. Και του έκανε εντύπωση και έκατσε και το, το έψαξε. Λοιπόν, ο Μίκητας αυτός λεγόταν πενικίλιου μουνοτάρου. Γι' αυτό βγήκε η πενικιλίνη. Ήταν το μικρόβιο αυτό. Ε, ε, Απίστωσε ότι αυτό το μικρόβιο ε, ε, εξοντώνει βακτήρια. Mm -hmm. Και έτσι δημιουργήθηκε η πενικιλίνη, η οποία έφερε, α το πούμε, ήταν σωτήρια για την ανθρωπότητα. Έτσι. Ε, επανάσταση για την ανθρωπότητα. Έτσι, ε, επανάσταση, σωτήρια. Ναι, Αλλά για θα μα πα στη γενική σοκολάτα <σχολά> που βοήθησε στο να έχουμε εμεί σήμερα φούρνο μικροκυμάτων. <σχολά> ναι, ναι, λοιπόν, τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μηχανικό Αμερικάνο Πέρσι Σπένσερ. Ο οποίο έφτιαχνε ε, 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 συ, συ, συστήματα κατασκευή εξοπλισμού για ραντάρ για την εταιρεία Raython. Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή ε, είχε στην τσέπη του μία σοκολάτα και ε, η σοκολάτα κάποια στιγμή θα έφτιαχνε τον εξοπλισμό, έλειωσε. Κατάλαβε, διαπίστωσε ότι πιθανώ να ε, 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 οφειλόταν στα, στο εξοπλισμό του ραντάρ. Ε, εντόπισε ένα, ένα από τον, ε, το κομμάτι του εξοπλισμού, μάγνετρο λέγεται, είναι μία ηλεκτρονική λιχνία. Ε, και ήταν αυτή που είχε λιώσει το, τη, τη σοκολάτα. Για να το διαπιστώσει, πήρε μαζί του ε, σπόρου ε, από καλαμποκιού και άρχισε να σκάνε. Έτσι, popcorn. έφτιαξε και το popcorn. Έφτιαξε το popcorn και αυτό <σχελίως> μετά ε, στη συνέχεια καταλάβει τι γίνεται και έφτιαξε το πρώτο. Ε, φόρμα μικροκυμάτων, ο οποίο και αυτό είναι παλιό, θα θεωρούσε κάποιο ότι είναι πιο σύγχρονο, το 1946. <σχελίως> ο πρώτο λοιπόν φόρμα μικροκυμάτων. Και Κάπω έτσι φτιάχτηκε ο φούρνο του κυμάτου, έτσι από μια λιωμένη σοκολάτα. Θα μπορούσαμε να την έχει στην τσέπη του και να μην το μάθουμε ποτέ. Ενώ το 1885 στη λοιπόν, Γερμανία. Λοιπόν, Wilhelm Κόνραντ Ρότγκεν. Ναι, ήταν στι κατηγορίε τη προηγούμενη που mm -hmm. είπαμε πριν με την Πενιχηλίνη. Ο άνθρωπο αυτό είναι φυσικό. Στο εργαστήριο τη Γερμανία. Πυραματιζόταν ε, πειραματιζόταν με καθοδικού σωλήνε. Καθοδική σωλήνε είναι μια επίση ηλεκτρονική λιχνία και ήταν από τα βασικά συστατικά, να το πούμε έτσι, οθ, ε, δημιουργία οθονών. Οι τηλεοράσει, οι πιο παλιέ, είχαν καθοδικέ λιχνίε. Ε, καθώς Καθώ έκανε αυτές, αυτές με την καθοδική λιχνία, πειραματιζόταν. Ε, είχε δίπλα μια οθόνη, επικαλυμμένη με κάποιε χημικέ ουσίε, και είδε ότι ξαφνικά έλε, είχε μια παράξενη λάμψη. Έβαλε το χέρι του για να εμποδίσει τη λάμψη και να συνεχίσει τα πειράματα από την οθόνη, και ξαφνικά είδε το χέρι του τα οστά του το χεριού του. Ε, αποφάσισε να βγάλει, την, ε, να βγάλει την οθόνη και στη θέση τη οθόνη να βάλει ε, μια φωτογραφική πλάκα. Που βγάζει τότε φωτογραφίε, και έτσι γεννήθηκε η πρώτη ακτινογραφία. Mm -hmm. Λοιπόν, που. Και αυτή αποδείχθηκε ε, σωτήρια και υπερχρήσιμη για την, ε, για την υγεία των ε, ανθρώπων. Και τώρα θα πάμε σε κάτι που έχει σώσει πραγματικά την ανθρωπότητα: τον Botox. Και Α, okay. η λοιπόν, πάμε, Να πάμε στον πρώτο εκτυπωτή. Λοιπόν, πάμε στον project... πρώτο πάμε, πάμε στο ποτή. τεχνικό τη εταιρεία τη Καράμα. Πάμε, λοιπόν. της... Ήθελή Ήθελή. Ήθελή. πάμε στην Κάνον. Ωραία, πάμε στην Κάνον. 1979, ένα τεχνικό, Ιάπωνα μάλιστα. Ε, Καθώ ε, ήταν στο δραστηριό του με, το, με, με, τη συσκευή συγκολή, το κολλητήρι που λέμε, που mm -hmm. κολλάς πράγματα, κολλήσε πράγματα, ε, είχε βάλει το ακούμπησε κατά λάθο και αυτό δίπλα στο στυλό του και από τουλάχιστον το στυλό να βγαίνει έξω το μελάνι. Και του ήρθε η, η, η ιδέα να τον εκτυπωτών, τον inject όπω λέμε τον εκτυπωτών, mm -hmm. και έτσι ξεκίνησε η, 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 πούμε, η εποχή των εκτυπωτών, α πούμε, τον inject αυτό που. Ε, και αυτό έφερε επανάσταση σε πολλά πράγματα, έτσι, στη ζωή, την καθημερινότητα, το, 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 τη εργασία τουλάχιστον και όχι μόνο. Να πάμε και σε ένα άλλο που έφερε επανάσταση, όχι στον Botox, <laughs> θα το αφήσουμε τελευταίο τον ναι. Botox. Ε, ένας Ρώσος, το 1889, 1800... λοιπόν, Κωνσταντίν Φάλμπεκ λεγότανε, mm -hmm. στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στην Αμερική, πολύ γνωστό πανεπιστήμιο. Ε, αυτός έκανε πειράματα με την πίσα και την αλληλεπίδραση που είχε η πίσα σε διάφορες ε, ουσίες α, ε, όπως η αμμονία, ο φόσφορος, ε, χλωρίδια και άλλα υλικά. Ένα βράδυ έφυγε από το εργαστήριο, πήγε σπίτι του, κουρασμένος και πεινασμένο και δεν έκατσε το τραπέζι να φάει χωρίς καν να πλύνει τα χέρια του. Πήρε να φάει λίγο ψωμί και το ψωμί... Ε, ε, είχε τη γεύση του τσουρεκιού, α πούμε, ήταν πολύ γλυκό. Mm -hmm. Συνέχισε να τρώει και σιγά σιγά η γεύση αυτή, άλλε δεν ήταν πια τόσο γλυκό. Για όταν ε, έγινε ξανά, έκανε και η γεύση του ψωμιού. Ε, Διαπίστωσε, σκέφτηκε ότι μάλλον κάτι η, 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 που είχε τα χέρια του, τι ουσίε που είχε στο εργαστήριο, φύγε κατευθείαν πίσω. Ε, άρχισε να ψάχνει νέα τα δοχεία με τι ουσίε που είχε χρησιμοποιήσει εκείνη τη μέρα και ε, σε μία από αυτέ, ανακάλυψε ότι μία από τι ουσίε, την οποία μάλιστα κατά λάθο είχαν παραβράσει. Ήταν αυτή η ουσία η γλυκαντική, η οποία είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα ω σαχαρίνη. Mm -hmm. Έτσι, κι αυτό πολύ πίσω. Έτσι, και να... mm -hmm. Αν έπλαινε τα χέρια του. Αν τα χέρια του, γνωρίου, του μπορεί να, να μην είχαμε σαχαρίνη <laughs> σήμερα. <laughs> δηλαδή αυτό το σκέφτεσαι. Αυτό είναι Πάμε Ωραία. τώρα και στον Botox. Ήρθε η ώρα, <laughs> <Ήρθει> η ώρα <laughs> του. <laughs> Ο Άλλαστερ και η Τζίν Κάρουθερ, uh, 1987, επιστήμονε στον Καναδά, αυτοί πειραματιζόντουσαν με, με κάποιες ε, ουσίε για, να, για να κάνουν θεραπεία σε, ε, οφθαλμικ, σε παρενέργεια, μάλλον σε. Ε, διαταραχές, σε διαταραχές οφθαλμικών, των, οφθαλμ, οφθαλμικών mm -hmm. ε, ε, βλα, ε, σε βλεφαροσπασμούς, ας πούμε. Okay. έτσι, για μια, σε, μια από τις ε, διαταραχές αυτές, αυτές είναι οι βλεφαροσπασμοί. Και χρησιμοποιούσαν διάφορε. Χρησιμοποιούσαν να χρησιμοποιούν μια τοξίνη, η πολύ επικίνδυνη, η η οποία διαπίστωσαν ότι εκτό από τη θεραπεία, από τη θεραπεία του βλεφαροσπασμού. Βοηθάει. Εξαφάνιζε τι ρετίδε. Mm -hmm. και... Εντάξει, μπορεί να υπερέβαλε λίγο πριν όταν έλεγα ότι έχει σώσει τον κόσμο. Έτσι γεννήθηκε τον Πότοξ. <laughs> Αλλά... Κοίτα, κάποιοι μπορεί να έχουν σωθεί από αυτό, οπότε... Μα το πιστεύω ότι πάρα πολύ, <laughs> για πάρα πολλού είναι <laughs> πολύ σημαντική αυτή η ανακάλυψη. Κατά τον πότε ξέρετε ότι όντω σε ε, χρησιμοποιείται και τώρα πρόσφατα ε, 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 είδα μια συνέντευξη ενός αθλητή, mm. Έλληνα γνωστού, ο οποίο είπε ότι είχε κάποια προβλήματα σπασμών, ας πούμε, και μυϊκά και τα λοιπά, πίσω στην πλάτη. Και με τον Botox ε, θα πέφτηκε. Δηλαδή κρατά και αυτή την ιδιότητά ναι, του, αλλά και την νιώτη. Ναι. Ναι. αλλά εντάξει, μπότοξ, το μάθαμε με όρια και έχουμε στις... μάθει και ένα και... Ναι. Ιστορία. Λοιπόν. <χω> Να πάμε όμως τι τέλος μας έχεις για τον Μπράντι, που ναι, λοιπόν, εμένα μου έκανε αυτό, εντύπωση. Το Μπράντι λοιπόν είναι ένα 16ο αιώνα, ολλανδός καπετάνιος, έμπορος μάλλον η καπετάνια, ο οποίο πλοίαρχο, ο οποίο τα μετέφερε κρασί για να μπορέσει να το διαχειριστεί καλύτερα, να μειώσει τον όγκο κτλ. του κρασιού, σκέφτηκε να το θερμάνει το κρασί ώστε να συρρυκνωθεί και να μεταφέρει το κρασί εκεί στον προορισμό του και μετά και όταν θα έφτανε να ε, ξαναβάλει νερό στο κρασί που είχε συρρυκνωθεί για να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του. Και έτσι α, γεννήθηκε το μπράντι, και στα Ολλανδικά σημαίνει καμένο κρασί, το μπράντι. Mm -hmm. Άρα το... μια το ποικιλία κρασιού στην ουσία ήταν. Ήταν καμπικιλία, μετά... προσπάθησε να, να περιορίσει τον όγκο του, του φορτίου του α πούμε, συγκρίνοντας το κρασί με θερμότητα και έτσι γεννήθηκε το μπράντι, αυτό είναι. Νωρίτερα είδε. είχαμε αφιέρωμα στο κρασί, ναι, γι αυτό οπότε έκανε και την, την αναφορά σου. Ποιο α... είναι το αγαπημένο το δικό σου, ροζέ, λευκό ή κόκκινο. Ή θα μου πει και εσύ ανάλογα την περίσταση. Όχι. Έχει ε, κάνει ε, μαθήματα ή νογνωσία. Εγώ δεν πίνω λευκό, δεν μ' αρέσει. Ε, κόκκινο. Και τελευταία ανακάλυψα και το ροζέ ότι είναι οκ. Είναι okay, μια χαρά. Από αυτέ τι ανακαλύψει που μα έχει φέρει, ποια έχει ξεχωρίσει εσύ. Εντάξει, ε, σίγουρα η... η πενικυλίνη ας πούμε, mm -hmm. και οι ακτινογραφίες, γιατί είναι σωτήριες, ας πούμε, αλλά ε, Νομίζω και, το... και ο κτυπωτής mm -hmm. είναι σημαντικό. Έτσι... Οπότε τώρα... είσαι στην τεχνολογία, εσύ. Εγώ έχω ναι. ξεχωρίσει τη διόρυγα του Παναμά. Εντάξει, ναι, ωραία. Ό,τι έχει ο καθένα, ό,τι είναι η δραστηριότητα του. Εγώ καταλάβατε όλοι τον πόδο. Η διόρυγα <laughs> δεν ήταν όμως τυχαία ανακάλυψη, τι θέλαμε, δηλαδή δεν θα γινότανε. <laughs> <εντάξει>, Θεοδωρή, <laughs> νομίζω σήμερα είναι η μοναδική ημέρα από τις τελευταίες που δεν έχουμε συζητήσει για τεχνητή νοημοσύνη. Πώ έγινε αυτό, Επειδή είχαμε ένθετο αφιέρωμα. Ναι, επειδή είπαμε να μην. <laughs> ναι, μου το πε κατά. Κάτι Κάτι θα ψάξα, κατά. Φτιάμε. Έμα θα πηγαίναμε στο μακρινό 1960-1914 και θα λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη. Πώ θα γινόταν αυτό. Κάπω θα, θα, το. Για ταινίε. Ή θα έβρισκε ταινίε να μα πει, το μόνο θα σίγουρο. Θα το Θοδωρίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια, Χρόνια πολλά. πολλά. Καλά Καλή να περάσει σήμερα.